Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαριάννα Μαρμαρά και παρακολουθείτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πρόκειται να θέσει στη συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ το θέμα του χρέους με όπλο το πρωτογενές πλεόνασμα, ζητώντας μείωση των επιτοκίων στα δάνεια στήριξης ή επιμήκυσης της αποπληρωμής τους, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα αναφέρει ωστόσο πως το μήνυμα που έχει εκ των προτέρων δώσει η Άγγελα Μέρκελ είναι σαφές, σημειώνοντας πως ναι μεν έχουν συντελεστεί αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουν γίνει όλα. Σε διάλογο με ανοιχτά όμως τα πανεπιστήμια, καλεί σήμερα τις Βρετανικές αρχές αλλά και τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΑΗ ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Η πρόσκληση του Υπουργού απευθύνεται στις Βρετανικές αρχές των 8 ιδρυμάτων, τα οποία αφορά η διαθεσιμότητα, προκειμένου, όπως αναφέρει, η Πολιτεία και το Υπουργείο να τους συνδράμουν στη διαδικασία της διοικητικής αναδιάρθρωσης που πρέπει να ακολουθήσουν. Αφορά επίσης τους διοικητικούς υπαλλήλους των ιδρυμάτων που συμμετείχαν στη διαθεσιμότητα για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαιδρυματικής κινητικότητας και της επανατοποθέτησης των περισσότερων σε φορείς του δημοσίου. Πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 812 εκατομμυρίων ευρώ το 2013 και 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014, 1,5% του ΑΕΠ, προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός προβλέπει επίσης μείωση κατά 200 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ενώ στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων έχουν εισπραχθεί 2,6 δις ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις συνολικού τμήματος 3,8 δις. Για το 2014 καταγράφεται και ποσό 1,5 δις ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Στους 17 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σούπερ μάρκετ στην πρωτεύουσα της Λετωνίας Ρίγα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι πιθανώς ο αριθμός θα αυξηθεί, καθώς είναι ακόμα άγνωστο πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, φαίνεται το κατάστημα Μάξιμα να περιβάλλεται από πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και τους διασώστες να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μετακινήσουν τα συντρίμια και να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από αυτά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Αιγαίο, με σταδιακό περιορισμό των φαινομένων στο Ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στην υπόλοιπη χώρα, με νέα επιδείνωση το βράδυ στα δυτικά, περιμένουμε για σήμερα Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα από τη Ζούγκλα GR. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό.